Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Επειδή λοιπόν αποτύχαιναν σε όλες τις προσπάθειες ανέλαβαν εργολαβικά να οικοδομήσουν το ναό στους Δελφούς και έτσι απόκτησαν πολλά χρήματα ώστε να μπορέσουν με αυτά να εξασφαλίσουν τη βοήθεια των Σπαρτιατών. Και η πυθία έλεγε πάντοτε στου Λακεδαιμονίου, κάθε φορά που τη ζητούσαν χρησμό, να ελευθερώσουν την Αθήνα έω ότου έψε του Σπαρτιάτε αν και είχαν δεσμό ξενία με του πισιστρατίδε. Στην απόφαση των Σπαρτιατών για δράση, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η φιλία που υπήρχε ανάμεσα στου Αργίου και στου πισιστρατίδε. Αρχικά έστειλαν διαθαλάσσει στρατό με αρχηγό τον Αρχίμολο. Όταν όμω αυτό νικήθηκε και σκοτώθηκε, επειδή ο Κινέα, ο Θεσσαλό, βοήθησε με χίλιου ιππείς, οργίστηκαν για το γεγονό και έστειλαν διαξηρά στον Κλεωμένη, τον Βασιλιά, με μεγαλύτερο στρατό. Αυτό, αφού νίκησε το Θεσσαλικό Υπηκό, που προσπαθούσε να τον εμποδίσει να εισβάλλει στην Αττική, απέκλεισε τον Ιππία στο ονομαζόμενο Πελαργικό Τείχο και τον πολιορκούσε μαζί με του Αθηναίους. Κατά τη διάρκεια τη πολιορκίας συνέβη να συλληφθούν οι γη των πισιστρατηδών καθώ προσπαθούσαν να διαφύγουν. Μετά τη σύλληψή του, συνθηκολόγησαν χάρη τη σωτηρία των παιδιών και αφού μετέφεραν τα υπάρχοντά του έξω από την πόλη, εντό πέντε ημερών παρέδωσαν την Ακρόπολη στου Αθηναίου, όταν επώνυμο άρχοντα ήταν ο αρπακτήδη, αφού είχαν διατηρήσει την εξουσία του τυρανικού καθεστώτο επί 17 χρόνια από το θάνατο του πατέρα του και συνολικά επί 49 χρόνια μαζί με εκείνα τη διακυβέρνηση του πατέρα του. Μετά την κατάλυση της τυραννίας άρχισαν να συγκρούονται ο Ισαγόρας, γιος του Τισάνδρου και φίλο των τυράννων από τη μία μεριά και ο Κλεισθένη από το γένο των Αλκμεονιδών από την άλλη. Όταν ο Κλεισθένη ιτήθηκε από τι πολιτικέ εταιρείε, προσπάθησε να προσετεριστεί τη δημοκρατική παράταξη με αντάλλαγμα την παράδοση τη εξουσία στον λαό. Τότε ο Ισαγόρα, επειδή δεν είχε δύναμη, ζήτησε και πάλι τη βοήθεια του Κλεωμένη, με τον οποίο είχε δεσμό και τον έψε να ξεπλύνει το άγο, επειδή οι Αλκμεονίδε θεωρούνταν ιερόσιλοι. Μόλι έφυγε ο Κλεισταίνη, κρυφά, έφτασε ο Κλεωμένης με μικρό στρατό και εξεδίωξε 700 αθηναϊκές οικογένειες ω ιερόσιλες. Μετά από αυτό προσπάθησε να διαλύσει τη Βουλή και να παραδώσει την εξουσία της πόλεως στον Ισαγόρα και σε 300 φίλου του. Αλλά επειδή η Βουλή πρόβαλε αντίσταση και συγκεντρώθηκε πλήθο λαού, ο Κλεωμένης και ο Ισαγόρα με τους οπαδούς του κατέφυγαν στην Ακρόπολη. Ο λαός παρέμεινε εκεί και του πολιορκησε επί δύο ημέρες. Την τρίτη ημέρα άφησαν, μετά από συμφωνία, τον κλεωμένοι και τους οπαδούς του να φύγουν, ενώ επανέφεραν τον Κλεισταίνη και τους άλλους εξορίστους. Όταν ο λαός πήρε τα πράγματα στα χέρια του, ο κλιστένης έγινε αρχηγός και προστάτης του, διότι οι Αλκμεονίδες υπήρξαν οι κυριότεροι συντελεστές της εκδίωξης των τυράννων και πρόβαλαν για μακρό διάστημα αντίσταση εναντίον της τυραννίδας. Και πριν από του Ακμαιονίδε είχε αγωνιστεί εναντίον των τυράννων ο Κίδων. Και γι' αυτό έλεγαν στα συμποσιακά τραγούδια προ τιμήν του: Βάλε και για τον Κίδωνα, υπηρέτη, και μην τον ξεχάσει, αν πρέπει του γενναίου να του κερνά κρασί. Για αυτού λοιπόν του λόγου οι Δημοκρατικοί είχαν εμπιστοσύνη στον Κλεισθένη. Τότε λοιπόν, όταν ο Κλεισταίνη έγινε αρχηγός των Δημοκρατικών, τον τέταρτο Ισαγόρας, χώρισε κατά πρώτον όλον τον πληθυσμό σε 10 φυλές αντί τεσσάρων, επειδή ήθελε να του αναμίξει για να αποκτήσουν έτσι περισσότερα πολιτικά δικαιώματα. Γι' αυτό και συνήθιζαν να λένε σε αυτού που ήθελαν να ερευνούν την καταγωγή κάποιου, μη κρίνει ανάλογα με τη φυλή. Έπειτα αύξησε τα μέλη της Βουλής από 400 σε 500, δηλαδή 50 από κάθε φυλή. Προηγουμένως ήταν 100 από κάθε φυλή. Γι' αυτό δεν διέρεσε σε 12 φυλές για να αποφύγει τη διέρεσή τους ανάλογα με τις προϋπάρχουσες τριτίες. Υπήρχαν δηλαδή 12 τριτίες προερχόμενες από 4 φυλές, ώστε να μην είναι δυνατόν να επέλθει η ανάμειξη του λαού. Διέρεσε επίσης τη χώρα κατά δήμους σε 30 μέρη, 10 για την πόλη και τα περίχωρα. 10 για τα παράλια και δέκα για τα Μεσόγεια και ονόμασε τις ομάδες αυτές των Δήμων τριτίες και όρισε με κλήρο τρεις τριτίες για κάθε φυλή έτσι ώστε κάθε φυλή να μετέχει σε όλες τις περιοχές και όρισε να είναι συνδημότες όσοι κατοικούσαν στον ίδιο Δήμο ώστε να μην μπορούν να διακρίνουν τους καινούριου πολίτες ονομάζοντάς τους με το πατρόνυμό τους αλλά να τους ονομάζουν με το όνομα του Δήμου τους. Γι' αυτό και βάζουν οι Αθηναίοι στο όνομά τους και το όνομα του Δήμου τους. Επίση, διόρισε δημάρχου οι οποίοι είχαν τι ίδιε αρμοδιότητε με εκείνε που είχαν παλαιότερα οι Ναύκραροι, διότι αντικατέστησε τι Ναυκραρίε με του Δήμου. Και άλλου μεν Δήμου ονόμασε με βάση το τοπονίμιο, άλλου δε με βάση τον ιδρυτή του, διότι δεν βρίσκονται όλοι οι Δήμοι σε τοποθεσία με όνομα. Άφησε όμω τον καθένα να διατηρήσει τους του οικογενειακού του δεσμού και τη συμμετοχή του στη φρατρία του και στου θρησκευτικού του δεσμού, σύμφωνα με τα πατροπαραδότα. Στι φυλέ έδωσε ο Κλεισθένη ονόματα με βάση έναν κατάλογο με 100 προεπιλεγμένου αρχηγού, από του οποίου η πυθία επέλεξε 10. Μετά από αυτές τις αλλαγές το πολίτευμα έγινε πολύ πιο δημοκρατικό από εκείνο του Σόλωνα. Και αυτό γιατί το τυραννικό καθεστώς περιθωριοποίησε τους νόμους του Σόλωνα αφού δεν τους εφάρμοσε και θέσπισε νέους νόμους ο Κλεισθένης, αποβλέποντας τα συμφέροντα του λαού μεταξύ των οποίων νέων νόμων ψηφίστηκε και ο νόμος περί εξωστρακισμού. Καταρχήν, τον 5ο χρόνο μετά από αυτή τη μεταρρύθμιση, όταν επώνυμο Άρχοντα ήταν ο Ερμοκρέοντα, συνέταξαν για τη Βουλή των 500 τον Όρκο, τον οποίο δίνουν ακόμα και σήμερα. Έπειτα εξέλεξαν του στρατηγού κατά φυλέ, έναν από κάθε φυλή, ενώ ο αρχηγό όλου του στρατού ήταν ο Πολέμαρχο, τον 12ο χρόνο, μετά από αυτά, όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο Φένιπος, νίγησαν οι Αθηναίοι στη μάχη του Μαραθώνα και αφού πέρασαν δύο χρόνια από τη νίκη και καθώς ο λαός αποκτούσε όλο και περισσότερο αυτοπεποίθηση, τότε για πρώτη φορά εφάρμοσαν τον νόμο περί εξωστραχισμού, ο οποίος θεσπίστηκε από δυσπιστία έναντι των ισχυρών. Διότι και ο Πισίστρατος έγινε τύρανος όταν ήταν ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης και στρατηγός. Και πρώτος τιμωρήθηκε με εξωσταλκισμό ο ύπαρχος, ένας από τους συγγενείς του, γιος του Χάρμου, από το Δήμο του Κολιτού, εξαιτία του οποίου κυρίω θα τον νόμο Κλεισθένη, επειδή ήθελε να τον εξορίσει. Διότι οι Αθηναίοι με τη συνήθεια επίκαιρα τη δημοκρατία επέτρεπαν στου φίλου των τυράννων που δεν είχαν αναμειχθεί στι πολιτικέ ταραχέ να κατοικούν στην πόλη. Αρχηγός και προστάτη αυτών ήταν ο ύπαρχο. Τον αμέσω επόμενο χρόνο, όταν επώνυμο άρχοντα ήταν ο Τελεσίνο, για πρώτη φορά μετά την κατάλυση τη τυρανίδα ανέδειξαν με κλήρο του εννέα άρχοντε καταφυλέ από κατάλογο 500 υποψηφίων που είχαν προεκρίνει οι πολίτε. Προηγουμένω όλοι οι άρχοντε ήταν αιρετοί. Τότε εξωστρακίστηκε ο Μεγακλή, γιο του Ιπποκράτη, από το Δήμο τη Αλοπεκή. Για τρία χρόνια εξοστρακίζαν του φίλου των τυράννων, χάρη των οποίων θεσπίστηκε ο νόμο. Στη συνέχεια όμω, κατά τον τέταρτο δηλαδή χρόνο, εξωστράκιζαν και από του άλλου, όποιον θεωρούσαν υπερβολικά ισχυρό. Από του άσχετου με την τυραννίδα, πρώτο εξορίστηκε ο Ξάνθηπος, ο γιο του Αρίφρονα. Τρία χρόνια αργότερα, όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο Νικόδημος και όταν ανακαλύφθηκαν τα μεταλλεία της Μαρονίας και η πολιτεία κέρδισε 100 τάλαντα από την εκμετάλλευσή τους και ενώ μερικοί πρότειναν τα χρήματα αυτά να μοιραστούν στο λαό, ο Θεμιστοκλής αντιτάχθηκε και χωρίς να πει πώς θα χρησιμοποιούσε τα χρήματα, πρότεινε να δανείσουν στους 100 πλουσιότερους Αθηναίους από ένα τάλαντο στον καθένα και αν ικανοποιούσε η χρησιμοποίηση των δανειστέντων χρημάτων, η δαπάνη να επιβαρύνει την πολιτεία οι δεμή να ζητήσουν να λάβουν πίσω τα χρήματα από τους οφειλέτες. Όταν έλαβε τα χρήματα με αυτούς του όρους, να σε 100 τρίρις, αφού ο καθένας από τους 100 να σε μία και με αυτές να βμάχησαν στη Σαλαμίνα εναντίον των βαρβάρων. Αυτόν τον καιρό εξωστρακίστηκε ο Αριστίδης, ο γιος του Λυσίμαχου, Τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο Ιψυχίδης, οι Αθηναίοι ανακάλεσαν όλους τους εξωστρακισμένους εξαιτίας της εκστρατείας του Ξέρξη. Και για το μέλλον όρισαν οι εξωστρακισμένοι να παραμείνουν εντός της ακτίνας των ακροτηρίων γερεστού και σκυλαίου, οι δε να χάνουν για πάντα τα πολιτικά τους δικαιώματα. Τότε λοιπόν η πόλη της Αθήνας αναπτύχθηκε μέχρι σε αυτού του σημείου και δυνάμωσε σταδιακά παράλληλα με τη δημοκρατία. Μετά τους Περσικούς πολέμους, η Βουλή του Αριουπάγου απέκτησε και πάλι δύναμη και κυβερνούσε την πόλη χωρίς να αναλάβει την εξουσία με κάποια απόφαση, αλλά εξαιτία της συμβολής της στην αυμαχία της Αλαμίνας. Διότι όταν οι στρατηγοί απελπίστηκαν με την κατάσταση και διακήρυξαν να προσπαθήσει ο καθένα να σώσει τον εαυτό του, αφού η Βουλή εξοικονόμησε χρήματα, έδωσε στον καθένα 8 δραχμέ και του επιβίβασε στα πλοία. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο υποτάχθηκαν οι Αθηναίοι στην εξουσία και κυβερνήθηκαν καλά εκείνη την περίοδο. Την εποχή εκείνη οι Αθηναίοι έγιναν εμπειροπόλεμοι, απέκτησαν κύρος μεταξύ των Ελλήνων και κυριάρχησαν στη θάλασσα παρά την αντίθετη θέληση των Λακεδαιμονίων. Αρχηγοί τη Δημοκρατική Παράταξη ήταν τότε ο Αριστίδης, γιο του Λυσίμαχου και ο Θεμιστοκλή, γιο του Νεοκλή. Ο δεύτερο ασκούσε την πολεμική τέχνη, ενώ ο πρώτο φαινόταν να είναι εξαίρετο στα πολιτικά και να υπερέχει από όλου του συγχρόνου του ω προ την αρετή τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και χρησιμοποίησαν τον ένα ω στρατηγό και τον άλλον ω σύμβουλο. Αν και ήταν πολιτικοί αντίπαλοι, διεύθυναν από κοινού την αντικοδόμηση των τειχών. Ενώ αυτός που υποκίνησε την αποστασία των Ιώνων από τη συμμαχία του με του Λακεδαιμονίου ήταν ο Αριστίδη, εκμεταλλευόμενο την κακή φήμη που είχαν αποκτήσει οι Λάκωνε εξαιτία του Παυσανία. Αυτό ήταν επίση εκείνο που καθόρισε του πρώτου φόρου των πόλεων, τον τρίτο χρόνο μετά την αυμαχία τη Αλαμίνο. Όταν επώνυμο άρχοντα ήταν ο Τιμοσθένη και ορκίστηκε μαζί με του Ιωνε να έχουν του ίδιου εχθρού και του ίδιου φίλου και για την επισφράγιση των όρκων έριξαν στη θάλασσα τα πυρακτωμένα σίδηρα. Μετά από αυτά, επειδή η πολιτεία αποκτούσε ολοένα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αφού είχαν συγκεντρωθεί πολλά χρήματα, ο Αριστίδης συμβούλευσε τους Αθηναίους να αναλάβουν την ηγεμονία και αφού εγκαταλείψουν την Ήπεθρο να εγκατασταθούν στην πόλη. Μέσα βιοπορισμού θα υπάρξουν για όλου. Και για τους στρατιώτες, και για τους φρουρού τη πολιτεία, και για τους ασχολούμενου με τα κοινά, και έτσι θα διατηρήσουν την ηγεμονία. Οι Αθηναίοι δέχτηκαν την πρότασή του και αφού ανέλαβαν την ηγεμονία άρχισαν να συμπεριφέρονται αυταρχικότερα στους συμμάχους με εξαίρεση εκείνους της Χίου, της Λέσβου και της Άμμου. Αυτούς τους χρησιμοποιούσαν ως φύλακες της ηγεμονίας αφήνοντάς τους να έχουν το πολίτευμά τους και να διατηρούν τη διακυβέρνηση των κτήσεων που είχαν. Για το λαό εξασφάλισαν αυθονία βιοποριστικών μέσων που είχε προτείνει ο Αριστίδης, διότι από τους φόρους, τα τέλη και τις εισφορές των συμμάχων μπορούσαν να συντηρούνται περισσότεροι από 20.000 άνδρες. Υπήρχαν δηλαδή 6.000 δικαστέ, 1.600 τοξότε, επίση 1.200 υπή, 500 βουλευτέ, 500 φρουροί ναυστάθμων και 50 ακόμη φρουροί στην πόλη. Επίση 700 περίπου δημόσια λειτουργοί εντό τη πόλεω και άλλοι περίπου 700 εκτό των ορίων τη πόλεω. Εκτό τούτων, όταν αργότερα άρχισαν τον πόλεμο, είχαν 2.500 οπλίτε, 20 πλοία ακτοφυλακή και άλλα πλοία που συγκέντρωναν του φόρου και 2.000 άνδρες διορισμένους με κλήρο και επιπλέον υπήρχαν οι σιτιζόμενοι στο Πριτανείο, οι ορφανοί και οι δεσμοφύλακες. Όλοι αυτοί συντηρούνταν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο συντηρούνταν ο λαός. Για 17 περίπου χρόνια μετά τους Περσικούς πολέμους, το πολίτευμα της Αθήνας παρέμεινε το ίδιο με ανώτατη εξουσία τη Βουλή του Αριουπάγου, αν και σιγά σιγά αποδυναμονόταν. Καθώ όμως ο λαός αποκτούσε μεγαλύτερη δύναμη, όταν έγινε αρχηγός της Δημοκρατικής Παράταξης ο Εφιάλτης, ο γιος του Σοφονίδη, που είχε τη φήμη ανθρώπου αδέκαστου και αφοσιωμένου στο πολίτευμα, στράφηκε εναντίον της βουλής του Αριού Πάγου. Πρώτον, απομάκρυνε πολλούς αρεοπαγίτες, κινώντας δικαστικού αγώνε για τον τρόπο με τον οποίο είχαν διοικήσει. Επιταφέρεσε όταν επώνυμο άρχοντα ήταν ο Κόνονα από τη Βουλή του Αριού όλες τις τι πρόσθετε εξουσίε με τι οποίε ασκούσε την περιφρούρηση του πολιτεύματο και άλλε παραχώρησε στη Βουλή των 500, άλλε στην Εκκλησία του Δήμου και άλλε στα δικαστήρια. Αυτά τα πραγματοποίησε με την υποστήριξη του Θεμιστοκλή, ο οποίο ήταν βεβαίω αρεοπαγήτη, αλλά επρόκειτο να δικαστεί για μυδισμό επειδή ο Θεμιστοκλή ήθελε να καταργηθεί η Βουλή του Αριού Πάγου, έλεγε στον Εφιάλτη ότι η Βουλή του Αριού Πάγου πρόκειται να τον συλλάβει και στου αρεοπαγίτε ότι θα αποκαλύψει κάποιου οι οποίοι συνωμοτούσαν με σκοπό την ανατροπή του πολιτεύματο. Ο Θεμιστοκλή οδήγησε λοιπόν τα μέλη τη Βουλή του Αριού Πάγου που εξέλεξε η ίδια στον τόπο που διέμεινε ο Εφιάλτη και άρχισε να συνομιλεί ζωηρά μαζί του για να του δείξει του συγκεντρωμένου εκεί δίθεν συνωμότε. Ο εφιάλτης όταν τους είδε κάθισε τρομαγμένος φορώντας μόνο τον κοιτώνα του. Αφού εξεπλάγησαν όλοι για το συμβάν και αφού στη συνέχεια συναθρίστηκε η Βουλή των 500, ο Εφιάλτη και ο Θεμιστοκλή κατηγόρησαν του αρεοπαγίτε και έκαναν το ίδιο ενώπιον του λαού μέχρι ότου του αφαίρεσαν την εξουσία. Και μετά από μικρό χρονικό διάστημα δολοφονήθηκε και ο Εφιάλτη από τον Αριστόδικο τον Ταναγραίο. Αριστοτέλου Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.